Το τελευταίο διάστημα, βέβαια, πληθαίνουν και τα δημοσιεύματα υπέρ της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Είχαμε το χαρακτηριστικό δημοσίευμα των Times και η φάση σήμερα γερμανική έκανε λόγο για αμφίβολα βρετανικά επιχειρήματα για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Βελώνη, πρόεδρο ελληνική κοινότητα Μάντσεστερ. Την καλησπέρα μας, κύριε Βελώνη. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές σας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο λίγο. Ξέρετε, επικοινωνούμε εμείς με εκπροσώπους της ελληνικής κοινότητας και στη Μεγάλη Βρετανία και σε άλλες χώρες του κόσμου. Έχουμε μία συγκυρία που έχει να κάνει με τη συζήτηση αναφορικά με την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Ποιο το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται εκεί στην Μεγάλη Βρετανία? Ναι, κοιτάξτε, το θέμα αυτό βέβαια απασχολεί τη χώρα μας και τους Έλληνες για δεκαετίες. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε μία ανακοίνηση του κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Αγγλία το Δεκέμβριο. Ναι. Αλλά όντως έχετε απόλυτα δίκιο ότι μας έκανε και σε εμάς μεγάλη εντύπωση το δημοσίευμα των Times την προηγούμενη εβδομάδα. Ξέρετε, δεν είναι το πρώτο δημοσίευμα υπέρ της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα, αλλά έχει σημασία η χρονική συγκυρία και κυρίως η εφημερίδα που το έκανε. Γιατί η εφημερίδα Times μέχρι σήμερα υποστήριζε ότι τα γλυπτά πρέπει να μείνουν στο Βρετανικό Μουσείο. Και όσο και αν φαίνεται κάτι απλό, δεν είναι καθόλου απλό. Όταν η Times, μια εφημερίδα που πάντα έλεγε ότι τα γλυπτά πρέπει να μείνουν στο Βρετανικό Μουσείο και ξέρετε τη σημασία που έχουν οι Times στη ζωή της Βρετανίας, στην πολιτική ζωή της Βρετανίας, σωστά, πιστεύω ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Και κάτι πάρα πολύ ευίωνο. Στο εσωτερικό της Βρετανίας η κοινή γνώμη φαίνεται να αλλάζει άποψη. Υπάρχουν και κάποια σχετικά ευρήματα δημοσκοπήσεων με την πλειονότητα των ερωτηθέντων να τάσσονται υπέρ της επιστροφής. Ένα ποσοστό πάνω από το 65%. Ναι, δεν είναι βέβαια, έχετε δίκιο, έχετε απόλυτα δίκιο. Είναι μεγάλο το ποσοστό πια αυτών που τίθενται υπέρ της επιστροφής, αλλά ήταν η κοινή γνώμη κατά κάποιο τρόπο μοιρασμένη, διχασμένη στο παρελθόν. Υπήρχε πάντα ένα μεγάλο ποσοστό που ήταν υπέρ της επιστροφής, τώρα όμως αυτό το ποσοστό είναι σαφώς πλειοψηφικό και αυτό έχει τη σημασία του. Μάλιστα, στις τάξεις της ελληνικής κοινότητας συζητείτε το θέμα? Δεν το συζητήσαμε πρόσφατα, αλλά είναι, ξέρετε, κοινός τόπος. Δηλαδή, πιστεύω ότι η μεγάλη πλειοψηφία, για να μην πω η ολότητα του ελληνισμού, είναι υπέρ της επιστροφής. Έτσι, οπότε δεν ήταν κάτι προς συζήτηση. Δεν ήταν κάτι που τυφόταν ποτέ προς συζήτηση. Μάλιστα, αναφορικά τώρα με την πανδημία και με τον κορονοϊό, δεν ξέρω, εκεί στη Μεγάλη Βρετανία υπάρχει και αυτή. Έχει βρεθεί στο στόχαστρο βέβαια και ο Πρωθυπουργός εκεί, ο Μπόρις Τζόνσον, η αλήθεια είναι. Βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχει ένας αναβρασμός. Καθημερινά δημοσιεύματα, βέβαια. Ναι. Καθημερινά δημοσιεύματα για το θέμα των πάρτι όταν σωστά, ο κόσμος καλούτουσαν να μένουν μέσα, κάποιοι κάναν πάρτι. Έχετε δίκιο. Μάλιστα. Υποθέτω, φαντάζομαι, υπάρχουν κρούσματα, υπάρχει μια διαχείριση η οποία βέβαια αλλάζουν τα δεδομένα μέρα με τη μέρα. Ναι, ναι. Πρέπει όμως να πω κάτι. Έχουμε πάρα πολλά κρούσματα, αλλά ευτυχώς δεν έχουμε την αντίστοιχη αύξηση στα νοσήλια και κυρίως στις εντατικές και στους θανάτους. Δηλαδή, αν είχαμε τα ίδια κρούσματα, να σου το πω αλλιώς, αν είχαμε τα ίδια κρούσματα πέρσι, ναι, τότε μιλάγαμε, θα είχαμε πολύ περισσότερους θανάτους. Πού οφείλεται αυτό? Σαφώς τον εμβολιασμό. Σωστά. Ότι είναι πολύ μεγάλο ποσοστό εμβολιασμένοι. Ακριβώς. Έχει τρέξει ο εμβολιασμός. Ναι. Και βέβαια γλιτώνει νοσηλείες σε μονάδες COVID και σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Έτσι ακριβώς. Κύριε Βελώνη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την τοποθέτησή σας. Σίγουρα έχουμε ακόμα πολλά κεφάλαια στον τόμο που χτίζεται αναφορικά με τη συζήτηση για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Με το καλό να τα ξαναπούμε και να μας μεταφέρετε. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ πάρα κλίμα. Πολύ γιατί είσαστε πάντα κοντά μας. Έτσι. Δεν ξεχνάμε ότι και πέρσι μιλήσαμε. Σας ευχαριστούμε, είναι υποχρέωσή μας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν,